Γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι και τα mail. Κύριος Χαράλαμπος Μόκος, καλή σεζόν με υγεία και τα λοιπά, να είστε πάντα καλά. Τι εννοούσε ο κύριος Τσοβόλος όταν αναφέρθηκε στα 1.680 ευρώ για τα capital controls, δεν είπατε, ναι, πρόεδρε. Από τα 1.600 τόσα πάει από το Σεπτέμβριο. Από το 840 ένα δεκαπενθήμερο. Μάλιστα. Πάει στα 900. Στα 900. 100 ευρώ παραπάνω. Εκεί έχουν μειωθεί οι μισθοί και οι συντάξεις, οπότε ούτε αυτά δεν τα πιάνεις, ενώ δεν χρειάζεται. Κύριε Κώστα, Νταγιάντα, γλυκά νερά. Σας εύχομαι πετυχημένη τηλεοπτική χρονιά και προσωπική υγεία. Αντεύχομαι, να είστε καλά. Όσον αφορά την εκπομπή σας, βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την άποψή σας για συμμετοχή πολιτών στην εκπομπή σας και αυτό δείχνει τη δημοκρατική λειτουργία της εκπομπής. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προσθέσω είναι να κάνετε με θεματικά θέματα, δηλαδή υγεία, συντάξεις, ανεργία και με την παρουσία ενός τουλάχιστον ειδικού. Χαίρομαι όταν στέλνετε τις ιδέες σας. Κυρία Χρύσα Μπουκουβάλα, σας ευχαριστώ πολύ. Επιθυμούμε και αυτή η νέα τηλεοπτική χρονιά να εμπλουτιστεί με αλήθειες και δικαιοσύνη, όπως το κάνετε άλλωστε. Καλές ειδήσεις τόσο στην εκπομπή όσο και στην εφημερίδα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Άρης από Ραφίνα, να ξεκινήσω με τις ευχές μου για το νέο κύκλο της εκπομπής και παράλληλα να υποβάλω μια θερμή παράκληση που αφορά τα μηνύματα παρατηρήσεις που σας αποστέλνουν οι τηλεθεατές. Είναι απαράδεκτο να ζητούν να μην αναφερθεί το όνομά τους σε ένα μήνυμα που σας αποστέλνουν. Το να κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία μοιάζει με κάποιον που παίρνει τηλέφωνο και βομολογεί, αφού κανείς δεν τον βλέπει ή τον γνωρίζει. Ένας πολίτης που αισθάνεται ελεύθερος, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι, έχει πάντα το θάρρος της γνώμης του και στηρίζεται πάντα στα πιστεύω του. Όταν λες τη γνώμη σου, την υπογράφεις κιόλας. Η ανωνυμία θεωρείται λίαν επιοικός θράση δηλία. Δεν θέλω να σας υποδείξω πώς ακριβώς θα κάνετε την εκπομπή σας και σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση. Αυτή είναι η γνώμη και απλά ήθελα να την αναφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άρη. Κυρία Ελένη από Γλυφάδα, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ από αυτή την εκπομπή, κυρία Ελένη, θα τις ακούτε όλες τις απόψεις. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, είτε σας αρέσουν, είτε δεν σας αρέσουν, θα παλεύουμε για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Έτσι πρέπει να γίνεται η εκπομπή και έτσι θα γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο κόσμος να μας πείτε πώς βλέπετε από εδώ και πέρα να εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία, στη ζωή μας δηλαδή. Κοιτάξτε. Στην καθημερινότητά μας και τα λοιπά. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα. Εδώ έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση. Τώρα ακούμε, εμείς που δεν είμαστε και άσχετοι από τα οικονομικά, εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, έρχεται τρίτη αξιολόγηση. Τι σημαίνει αυτή η τρίτη αξιολόγηση για τη ζωή μας, διότι όταν ακούμε εμείς αξιολογήσεις, νομίζω ότι αρχίζουν να μας τρίχνουν φάπες διαρκώς. Μέτρα, δηλαδή, μέτρα, μειώσεις. Τώρα η ιστορική διαδρομή δείχνει ότι πράγματι τις αξιολογήσεις. Αυτό είναι. Ζητάνε οι δανειστές, ζητάνε και νέα μέτρα. Μάλιστα. Για να εξασφαλίσουν τα δικά τους χρήματα για να πάρουν τα χρήματά τους. Να σας πω κάτι. Από την ώρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί για τα επόμενα χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ή 2% μέχρι το 2060, για όποιον κοινή λογική έχει, δεν χρειάζεται να είναι οικονομολόγος, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η οικονομική πολιτική που οδήγησε παρατεταμένη ύφεση και σε φτωχοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού είναι αδιέξοδη. Δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε μια ανάπτυξη η οποία φέρνει συσσόρευση κερδών σε αυτούς που κυρίως είναι ξένοι τώρα, που παίρνουν τα μέσα παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι με την κατάργηση και το δίκτυο προστασίας των εργαζομένων, συλλογικές συμβάσεις κλπ. Και των κατωτάτων μισθών ημερομισθείων, θα εκμεταλλεύονται τους πολλούς μισθωτούς και ούτω καθεξής. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν υπάρξει ρύθμιση του χρέους, κύριε Πρόεδρε, δεν θα έχουμε διαφορετική εξέλιξη. Ποια ρύθμιση να υπάρξει, ακούστε να σας πω. Κοιτάξτε λίγο. Θα πω την άποψή μου. Πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα αυτό. Να πω την άποψή μου. Το αν θα κατορθώσουμε να έχουμε βιώσιμη εξυπηρέτηση του χρέους, είναι ένα ζήτημα πρόκληση για όλο το πολιτικό μας σύστημα. Να πω την άποψή μου. Γιατί μέχρι τώρα οι Γερμανοί, όπως υπόθηκε, αντιστέκονταν, επέβαλαν τη λογική τους. Ξέρουμε με ποιον τρόπο διεκδικεί το μετάλλιο Σόιμπλε. Αλλά το ζήτημα για μας τώρα και για την Ευρώπη που ενεργόμαστε είναι να υπάρξει μια δίκαιη πορεία από εδώ και πέρα, η οποία να μας επιτρέπει να ελπίζουμε. Η άποψη δική μου είναι ότι δεν υπάρχει διαφορετική οικονομική πολιτική μεταξύ Δουνωτού και της Γερμανίας, η οποία κυριαρχεί στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το χρέος λέτε. Γενικά, όσον αφορά τα μέτρα και τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρουν και οι μεν και οι δε
ότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί να πληρωθεί. Εγώ την άποψή μου θα πω και η πορεία θα δείξει ποιος λέει αλήθειες, ποιος λέει κάνει σωστές εκτιμήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τι κάνουν. Παίρνουν, εξαθλιώνουν και τη μεσαία τάξη, τη χαμηλή την τελείωσαν εδώ και αρκετό καιρό, με ανεργίες, με μικρούς μισθούς κλπ. Μικρές συντάξεις. Παίρνουν ό,τι απομένει από τη μεσαία τάξη. Εδώ έχουν βάλει χέρι και σε πολλούς Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες που μέχρι τώρα οι περισσότεροι ήταν κρατικοδίαιτοι και παίρνουν, τους εκτοπίζουν, τους παραπέμπουν στα δικαστήρια, είναι κατηγορούμενοι περισσότεροι στα κακουργήματα. Παίρνουν τα μέσα παραγωγής, οι ξένοι τα παίρνουν και παροχής υπηρεσιών και τελικά αυτό που ξέρουν δεν θα πάρουν από το χρέος στο σύνολό τους, το παίρνουν με την αύξηση φορολογίας και τη μείωση των κοινωνικών δαπανών και τη μείωση των μισθών και συντάξεων και το υπόλοιπο πάνε να το πάρουν με τον έλεγχο της οικονομίας συνολικά. Το μέσο παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Τώρα ελπίδα, όσον αφορά ελπίδα, το χρέος, να πω την άποψή μου ποια είναι. Την έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή και νομίζω και με τον κύριο Τσαγκάρη ήμασταν μια φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να δεχθεί κούρεμα του χρέος. Μα το είπε και η Μέρκελ προχθές. Το είπε ξανά για ακόμα μια φορά. Καμία περίπτωση. Θα σας πω γιατί. Θα δεχθούμε οι Ευρωπαίοι. Αλλά δέχεται διευθέτηση. Διευθέτηση δέχεται. Κοιτάξτε λίγο. Είναι σοβαρή η συζήτηση όσον αφορά το μέλλον της χώρας. Σε αυτή την ενωμένη Ευρώπη που διαλέξαμε να είμαστε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σημαδιακό να μένουμε πάντως σε μια Ευρώπη που οι Γερμανοί θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Γιατί αυτή η Ευρώπη δεν προϊονίζει τίποτα καλύτερα. Αλλά εδώ τι κάνουν τα κόμματα όμως. Το θέμα είναι τι κάνουν τα κόμματα. Ναι. Αντί τα κόμματα να δεν καθίσουν. Σε αλλαγές συσχετισμών σε όλη την Ευρώπη. Τα κόμματα στην Ισπανία δεν βλέπετε να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Αντί τα κόμματα ήδη να καθίσουν και να δούνε. Αφού το διαπιστώνουν όλοι. Και στη συζήτηση που κάναμε απόψη φαίνεται καθαρά ότι το διαπιστώνουν όλα τα κόμματα. Ότι δεν πάει άλλο αυτή η οικονομική πολιτική. Mm-hmm. Είναι αδιέξοδη. Ωραία. Για την κοινωνία και για την οικονομία. Ότι είναι στραβός ο γυαλός δηλαδή. Άρα τι πρέπει. Πρέπει πεντακάθαρα να πούμε στους δανειστές και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρέπει να τους πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πεντακάθαρα και σε όλους τους τόνους. Και μονομερός. Ασφαλώς. Γιατί διμερός δεν γίνεται. Και από εκεί και πέρα. Η απάντησή του χάραξη είναι ότι μπορείτε να φύγετε. Αυτό λέω εγώ. Ναι, αλλά το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο λέει ότι υπάρχει και η δυνατότητα να φύγουμε από αυτή την Ευρώπη, από την Ενωμένη Ευρώπη. Εγώ να σου πω την άποψή μου. Εμείς το συνδέουμε και με άλλη εξουσία. Δεν υπάρχει. Να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ. Ωραία. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο κουβεντιάζουμε, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής συσχετισμών δυνάμεων σε αυτή την Ευρώπη. Εγώ θα σας πω και να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, η άποψη δική μου είναι η άποψη δική μου είναι ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Ευρωζώνη δεν έχει πολύ μέλλον. Η Γερμανία η ίδια εδώ και αρκετά χρόνια, γνωρίζοντας ότι οδηγούμαστε εκεί με την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται, έχει στα σχέδιά της την Ευρώπη των 5 ταχυτήτων. Έτσι, των πολλών ταχυτήτων. Ναι. Και εγώ ρωτώ, αφού τα κόμματα ξέρουν ότι πάμε σε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, γιατί τα δίνουν όλα, θυσιάζουν την οικονομία, θυσιάζουν την κοινωνία, θυσιάζουν τη δημοκρατία, κάνουν υποτελή τη χώρα, αφού ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα πάμε σε 2-3 ταχύτητες και εμείς θα είμαστε ταυτοχρόνως διαλυμένοι σαν οικονομία και κοινωνία. Κύριε Τσοβόλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί τα δίνω. Γιατί θέλουν την εξουσία. Α, έτσι. Λοιπόν, άρα εμείς τι κάναμε. Το είπαμε προηγουμένως, θα το πούμε και τώρα. Γι' αυτό και στα χρόνια της κρίσης δεν ομονόησαν ποτέ και δεν είχαμε εθνική πολιτική και εθνική στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές. Κύριε Τσαγκάρη, τι λέτε. Τι λέτε, κύριε Τσαγκάρη. Είναι πολύ εύκολο εδώ να με παρασύρει ιδιαίτερα ο πρόεδρος, ο κύριος Τσοβόλας. Αυτό που δεν μας είπε. Με συγχωρείτε για την διακοπή, κύριε Τσαγκάρη. Αυτό που δεν μας είπε ο πρόεδρος είναι το εξής. Οι Γερμανοί και οι άλλοι λένε ότι κούρεμα απαγορεύεται. Απαγορεύεται και το κούρεμα βάσει εκεί του συστήματος που έχουν. Όλα επιτρέπονται, Εμίλια. Αλλά η άποψή σας. Η άποψή σας. Γι' αυτό που λένε διευθέτηση, δηλαδή να έχουμε επιμηκύνσεις και χαμηλά επιτόκια. Είναι στη θετική κατεύθυνση κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, είναι μια προσωρινή λύση. Προσωρινή λύση. Αλλά που επιμεκύνει την ομοιρία. Δεν δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα. Θα είμαστε πάντα υπό ομοιρία.
Και όταν λέμε επομένως ότι φεύγουμε από το μνημόνιο, τυπικά φεύγουμε από το μνημόνιο. Όταν έχουμε υπογράψει τρίτο μνημόνιο και λέει ότι μέχρι το 2060 για το, πρέπει να για έχουμε την πρωτογενές πλεόνασμα, ναι. 2%. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Μέτρα λιτότητας. Συνέχισε πολιτικές λιτότητες για τους πολλούς. Τι λέτε, κύριε Τσαγκάρη. Και αφήστε την κυρία Σημακοπούλου μαζί στο διπλό. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι βέβαιο ότι η συμφωνία αυτή που έχουμε κάνει με τους Ευρωπαίους είναι μια κακή συμφωνία και θέλει μια σοβαρή επανεξέταση. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπω σε πολιτική κριτική της συμφωνίας αυτής. Εγώ καθαρά σε κριτική των αριθμών θα πω ότι συμφωνήθηκε ένα δάνειο μέσα από τη διαδικασία των μνημονίων χωρίς στο κείμενο του μνημονίου επάνω να έχει σε ένα σημείο αναφοράς μια σοβαρή χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Αποτέλεσμα είναι ότι πήραμε μεν τα δανεικά για να τη βγάλουμε κατά το κοινός λεγόμενο. Με επιστημονικούς όρους θα σας το θυμίσω, είναι οι περίφημες συνθήκες νομισματικής αποστήρωσης. Αυτό που κάποτε μας έλεγαν ότι είναι αλληλεγγύη, καμία αλληλεγγύη δεν υπήρξε. Σκάντζα επιταγής υπήρξε από τους Ευρωπαίους για να μην γίνει το μπαμ και σε πρώτο χρόνο καταστραφούν οι δικές τους τράπεζες. Σε δεύτερο χρόνο υπάρξουν ενδεχόμενα θέματα με την μετάλλαξη του χρέους από χρέος σε ομόλογα σε διακρατικό χρέος. Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα από αυτούς που λένε ότι ανάδειο το πρωί η χώρα θα σταματούσε να πληρώνει το διακρατικό χρέος, γιατί η 300, κύριε Ελιάτσο, του χρέους, τα 320 δις σήμερα, το 80%, το 90% είναι διακρατικό χρέος. Δεν είναι χρέος σε ομολογασία. Το 2009 δεν ήταν. Το 2009 δεν ήταν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά ψηλά γράμματα στην υπόθεση αυτή που ο συνάδελφός μου, ο νομπελίστας, ο κύριος Κρούγκμαν, έχει ονομάσει άθλια διαχείριση χρέους. Στην Ελλάδα δεν ασχολήθηκε κανένας να απαντήσει στο ερώτημα και σε αυτό το λαό τι έφταιξε στο παρελθόν. Πώς μια χώρα που μπήκε στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ σε 10 χρόνια κατέρευσε και ποιο είναι το όραμα για το μέλλον. Ζητήματα. Όχι, δεν βάζω σοβαρά ζητήματα. Δεν μίλησα εγώ ποτέ, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ, ο κοινωνία θέλει να μάθει. Της έταξαν τον παράδεισο. Βεβαίως. Και την κατανάλωση, το φτηνό δανεισμό της έταξαν. Βεβαίως. Και έρχονται να την κατηγορήσουν την κοινωνία αυτή για υπερκατανάλωση. Το βιβλίο του Μοσχοβησί δεν το διαβάζετε. Λοιπόν, το βιβλίο, κύριε Τσαγκάρη, του Μοσχοβησί, που λέει ότι μπήκαμε στην ΟΝΕ με πλαστά στοιχεία. Τα λέει ο επίτροπος ο Γάλλος. Και λέει ότι μπήκαμε με πλαστά στοιχεία του κυρίου Σιμίτη. Αυτά δεν λέει. Κουταμάρες λένε όλοι, γιατί όλοι μπήκαν. Όλοι, γιατί όλοι με πλαστά στοιχεία μπήκαν. Και οι Γερμανοί είχαν πλαστά στοιχεία. Και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Πλαστά στοιχεία είχαν όλοι. Ένα πλαστό είναι όλο. Λοιπόν, αυτά είναι. Είναι λοιπόν σανό για το πόπολο, θα έλεγα. Σανό λοιπόν για το πόπολο, κυριολεκτικά. Το θέμα είναι που πάμε. Σανό για το πόπολο, λέει. Βέβαια, έτσι είναι, λοιπόν. Μιλή, γιατί όλοι πλαστά στοιχεία χρησιμοποιούσαν. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ποια ενωμένη Ευρώπη πάμε, κύριε Παπαδόπουλε? Αυτό είναι πολιτικό ερώτημα, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Και εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα, κύριε Παπαδόπουλε. Μπορεί η κοινωνία αυτή, έχει τις αντοχές να περιμένει μέχρι το 2060. Εάν η Ευρώπη θα αποφασίσει να υλοποιήσει την πολιτική της Ένωση, αν θα κάνει μισό βήμα μπροστά? Εγώ με χαρά βλέπω τον κύριο Σόιμπλε να φέρεται προχθές να σκέπτεται την παροχή των πόρων του ESM με αυξημένη ασφαλώς αστυνόμευση των κρατικών επιμέρους εθνικών προϋπολογισμών. Να στηρίξει τον δηλαδή, Νότο. Να στηρίξει τον Νότο. Ναι. Ο κύριος Σόιμπλε ο ίδιος καταλαβαίνει ότι σε μια πτωχευμένη Ελλάδα πρέπει να βρέξει λεφτά, που έχω πολλές φορές πει εγώ από αυτήν την εκπομπή. Μιλάμε για ανάπτυξη, κύριε Ελιάτσο, εδώ, και είδα και την αγωνία όλων εδώ των βουλευτών και πολιτικών που φιλοξενείται απόψε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνει ανάπτυξη στον καπιταλισμό με κλειστές τράπεζες? Με τράπεζες οι οποίες σήμερα δεν μοχλεύουν την αγορά, θα την απομοχλεύουν. Η τράπεζα, το δεύτερο τράπεζες, τρίμηνο. Οι τράπεζες. Σωστό αυτό που λέει, τράπεζες. Τώρα εσείς μιλάτε για δάνεια όταν δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας, κύριε Τσαγκάρη, μας δουλεύετε. Ποια λεφτά μας? Τα capital controls. Εγώ λέω λοιπόν. Εσείς μιλάτε θα δώσει η τράπεζα δάνειο, ενώ δεν μπορώ να πάρω 5.000 ευρώ. Λέω λοιπόν, περιμένουν στον καπιταλισμό ιδιώτη επενδυτή να έρθει να κάνει επένδυση με ίδια κεφαλαία. Σε εμάς το λέτε αυτό? Πείτε το σωστό. Εγώ αναφέρω τον προβλημα για να δώσω και μερικές ιδέες για τον κύριο Πρωθυπουργό και για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το ξέρει ο κύριος Πρωθυπουργός, έχετε την αίσθηση ότι δεν το ξέρει αυτό? Μεγάλη αγωνία η ελληνική κοινωνία, ναι. Περιμένει να ακούσει τους ηγέτες της χώρας μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Και να θυμίσω και να κλείσω τη φλιαρία μου. Ναι, ναι. Με τον περίφημο έμφυα, διότι δύο χρόνια αρθογραφούσα στα νέα για την υπόθεση αυτή. Είχε ο κύριος Τσίπρας τότε δίκιο, όταν έλεγε ότι είναι τόσο άθλιος φόρος που δεν διορθώνεται, καταργείται. Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το 2012, τώρα, με τον κύριο Παυλόπουλο, ήμασταν στα παράθυρα τότε, το ανεχόταν ως φόρο ειδικού ορισμένου χρόνου για τη σωτηρία της πατρίδος, που ήταν ο κύριος Βενιζέλος και έλεγε. Και έτσι έλεγε ο κύριος φόρος μεγάλης ακίνησης περιουσίας στην Ελλάδα, από 400 εκατομμύρια, για να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό που μας βλέπει, δεκαπλασιάστηκε. Υπήρχε φόρος, κυρία Σημακοπούλου, πράγματι μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Με 900 χιλιάρικα όριο, το πήγανε 600, το πήγανε 200, το πήγανε 100, καταργήσανε, δεν φτάναν τα λεφτά, το δεκαπλασίασαν. Από 400 εκατομμύρια το χρόνο, το φτάσαν 4 δις, αυτά τα περίφημα 3,60. Και πολύ σωστά, είναι ένας φόρος κατοχής, για να καλύψουμε και τον τηλεθεατή, είναι ένας φόρος αρπαχτής, διότι κάθε φόρος, κυρία Σημακοπούλου, που δεν συναρτάται με το έσοδο, με τη ροή, και είναι φόρος το απόθεμα, είναι φόρος που ανήκει σε μη δημοκρατικά καθεστώτα. Ευχαριστώ, κύριε Τσαγκάρη. Έχω ένα μήνυμα για την κυρία Σημακοπούλου ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε τώρα για το φόρο κτλ. Ρωτήστε, λέει, την κυρία Σημακοπούλου, είπατε εσείς, κυρία Σημακοπούλου, ότι πάντα υπήρχε φόρος ακίνητης περιουσίας. Από πότε? Και τι σχέση έχει ο ΕΤΑΚ του Κώστα Καραμαλή με τον έμφυα του Βενιζέλου και του Στουρνάρα που εσείς ψηφίσατε? Δεν πρέπει να κάνετε τη διάκριση για να αποδώσετε στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή αυτό που της ανήκει? Τα είπαμε μόλις για αυτό, αυτό το κάνω πολύ σαφές. Την πρόλαβα, απλώς αυτό λέω. Αναδρομή. Ναι, ναι. Αλλά για να εκφράσουμε αυτό το οποίο νομίζω αισθάνεται ο μέσος τηλεθεατής που μας βλέπει και ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι βιώνει μια τεράστια απογοήτευση, να μην πω απελπισία, νομίζω είναι η καλύτερη λέξη. Και απέχθεια προς όλο το σύστημα, το οποίο αισθάνεται ότι το έχει, τους έχει φέρει την κατάσταση. Το πολιτικό εδώ, σύστημα, λέτε. Ότι, βεβαίως. Όλες οι κυβερνήσεις. Ή ότι η διαχείριση που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή που πρέπει. Και μπορεί να μην ήταν και στο παρελθόν. Αυτό είναι το κοινό αίσθημα αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα με αυτό υπάρχει και η απόγνωση, γιατί δεν μπορούν οι νοικοκυρέοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Είτε νοικοκυρέοι επιχειρηματίες, είτε νοικοκυρέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε νοικοκυρέοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στα προστάζιν, στα παιδιά τους, στις ανάγκες τους, στα σχολεία τους, στα φροντιστήρια, αυτά τα πράγματα τα οποία όλοι έχουμε μπροστά μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειλικρινά αυτό το εκλαμβάνω σαν αυτοκριτική. Τώρα, ειλικρινά αυτό που ακούω, γιατί 25% έπεσε το ΑΚΑ. Μειωθήκαν οι μισθοί κλπ. Όχι. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μπορέσω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και εσείς να το εκλάβετε όπως σας αρέσει. Πολύ ωραία. Εξάλλου, δεν θα σας παρακαλούσα και εσάς μετά να μην με διακόψετε όπως κάνατε προηγουμένως. Με παρακαλείτε πολύ. Συγγνώμη για την διακοπή. Συνεχίστε. Πάμε λοιπόν να δούμε πού μπορούμε να πάμε από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η πραγματική ανάγκη που έχει ο κόσμος. Και εγώ είπα και πριν ότι η αυτοκριτική, δεν είμαστε υπεράνω ούτε αυτοκριτικής ούτε κριτικής που μας ασκείται. Το θέμα είναι πώς πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να πας παρακάτω, ενδιαφέρουσα η συζήτηση και για τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα δημοσιονομικά θέματα, τη μείωση του χρέους, πού πάμε σαν Ευρώπη. Για να ξέρεις πού πας, πρέπει καταρχάς να ξέρεις τι θέλεις. Να έχεις ένα στόχο, να έχεις ένα όραμα. Ποια Ελλάδα θέλεις, ποια Ευρώπη θέλεις. Να ξέρεις τι θέλεις και πρέπει να μπορείς κιόλας να πετύχεις το στόχο σου. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση έχει ένα απίθανο μείγμα ιδεολειψίας και ανικανότητας που δεν μας επιτρέπει να πάμε πουθενά. Πρέπει λοιπόν να συσπηρωθούμε, γιατί ακούω όλη αυτή τη συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να έρθει μαζί για να ξεπεράσουμε και να είμαστε απέναντι στα μνημόνια. Μάλιστα, πρέπει να γίνει αυτό. Σε ποια βάση? Σε ποια βάση? Στη βάση του λαϊκισμού που έχει γίνει μέχρι στιγμής, μόνο κακό έχει προκαλέσει η αντιπαράθεση του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Άρα πρέπει στη βάση πλέον της ειλικρίνειας, στη βάση της αντιμετώπισης με λογική των συγκεκριμένων προβλημάτων που αφορούν στον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει. Εγώ καταλαβαίνω και ενδιαφέρει ενδεχομένως τον κόσμο ποιο είναι το χρέος γενικά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, τι γίνεται με την ποσοτική χαλάρωση. Όλα αυτά ενδιαφέρουν. Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρει εάν έχει μεροκάματο, εάν έχει δουλειά, πώς θα βρει δουλειά. Όταν μιλάμε εμείς για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, γιατί μιλάμε, γιατί μ' αρέσει εμένα η επιχειρηματικότητα και επενδύσεις και σε κάποιον δεν αρέσει?
Γιατί πρέπει να βρούμε δουλειά. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς να το κάνουμε. Θεωρητικά έχετε δίκιο. Αλλά θυμόσαστε τι γινόταν το 2014 και το 2013 και το 2012. Πέρα από τα 40 χρόνια. Εγώ μιλάω για τα χρόνια του μνημονίου. Δεν έγιναν μόνο άσχημα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, εμείς την είχαμε ανακαλύψει πάντα. Εσείς τώρα ανακαλύψατε. Εσείς τώρα ανακαλύψατε τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Εσείς ήταν στα κάγκελα απέναντι σε όποια επένδυση είχε γίνει σε αυτή τη χώρα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κυρία Σημακοπούλου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Και τώρα μας λέτε για τις επενδύσεις. Μην τρελαθούμε τώρα. Κυρία Σημακοπούλου, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσα χρόνια, πριν από πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει η αποβιομηχάνηση της χώρας? Πολλά. Από τη δεκαετία του 80. Πολλά. Τι κάνανε οι κυβερνήσεις στο μεσοδιάστημα? Δεν θέλω να απολογηθώ για τις κυβερνήσεις. Όχι, όχι, εγώ είναι ρητορικό. Όχι, όχι, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί τι κάνανε οι κυβερνήσεις? Μισό λεπτό μου, επιτρέπετε λίγο. Οι κυβερνήσεις που ήταν υπέρ της επιχειρηματικότητας, τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια για την επιχειρηματικότητα? Εγώ θυμάμαι, υπήρξε ένα έτος επιχειρηματικότητας χωρίς να έχει ληφθεί ούτε μια απόφαση υπέρ της επιχειρηματικότητας. Όχι αρκετά. Τίποτα δεν κάνανε. Οι κυβέρνησαν, οι οποίοι πίστευαν στην επιχειρηματικότητα. Λατρεύεται όλα τα κόμματα, λατρεύεται το δημόσιο. Αγαπάτε τους δημοσίους υπαλλήλους. Λατρεύεται το δημόσιο γιατί είναι το βιλαέτι σας. Γιατί κάνετε τα ρουσφέτια σας τα κόμματα. Γιατί τακτοποιείτε τα κομματικά σας παιδιά. Τακτοποιείτε τους συγγενείς σας. Τακτοποιείτε τους κομματικούς φίλους. Δεν πάει καθόλου. Το ζήσαμε, το ζούμε. Και αυτή είναι η καταστροφή της χώρας. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Σαφώς και δεν μας πάει. Αυτό μας κατέστρεψε. Αλλά δεν κάνετε και τίποτα για να αλλάξετε αυτό το μοντέλο. Δεν βλέπω να αλλάζει το δημόσιο. Δεν βλέπω να αλλάζει το δημόσιο. Δεν κάνατε τίποτα. Τόσα χρόνια μέσα στην κρίση. Τώρα να μιλάτε στην κυβέρνηση. Μα και εσείς στην κυβέρνηση. Τι κάνατε? Ο αρχηγός σας δεν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο αρχηγός σας δεν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Η κριτική στον αρχηγό μου είναι ότι δεν έκανε τίποτα ή ότι το μίκρινε και ότι φοβόμαστε. Ποιο μίκρινε? Ποιο μίκρινε, τι μίκρινε? Απολύω 5.000 να απολύσω 5.000 άτομα, αυτή είναι η λύση στο δημόσιο. Στο δημόσιο είναι να παράσχω υπηρεσίες στον πολίτη. Κύριε Γεροβασίλη, κάνει τρελή μεταρρύθμιση. Αύριο οργανώνει. Φοβερή μεταρρύθμιση. Την Τετάρτη έχει τρομερή μεταρρύθμιση, δεν υπάρχει το επίπεδο της μεταρρύθμισης. Την αξιολόγηση στο δημόσιο. Ποια αξιολόγηση? Την αξιολόγηση στο δημόσιο. Τον τρόπο μου. Αξιολόγηση με πλαστό πτυχίο δεν πειράζει, είσαι στο δημόσιο, αυτή είναι αξιολόγηση. Το λέω γιατί έτσι είναι. Ποια αξιολόγηση? Θέλω να πω ένα νούμερο μόνο για να καταλάβουν όλοι εδώ τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Τα στοιχεία από τους... Έχουμε αφήσει την κυρία Μανολάκου πολύ ώρα. Θα το σχολιάσω. Εγώ θα πω το νούμερο μόνο γιατί είναι επίκαιρο. Παρακαλώ. Τα στοιχεία από τους ελέγχους, τους φορολογικούς, φέτος το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, έχουν δείξει 71% παραβατικότητα. Το διανοείται κανένας? Γιατί υπάρχει θα μπορούσαμε. Συγγνώμη. Είναι μια άλλη ιστορία. Να κάνουμε άλλη κουβέντα. Γιατί θα κάνουμε. Γιατί είναι υψηλή συντελεστέ φορολογία. Γιατί. Δεν οθείται ο κόσμο. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αφήστε να πω, άμα θέλετε, να πούμε και τα υπόλοιπα. Οθείται ο κόσμο στην παρανομία. Όποιο οθείται στην παρανομία πρέπει να τον αποδεχόμαστε κιόλα. Ότι κάνει παρανομία. Το θέμα είναι και ένα δεύτερο νούμερο. Εάν πιάναμε όλη τη φοροδιαφυγή, αυτό είναι μελέτη τη Κομισιόν. Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να φορολογούνται με 15% και να αποδίδουν τα ίδια έσοδα. Ωραία. Λοιπόν, νούμερα συγκλονιστικά που δείχνουν ότι και ο έμφυα μπορεί να καταργηθεί. Καλά, όλα μπορούν να γίνουν, αλλά το θέμα είναι κάντε τα επιτέλους. Κάντε τα επιτέλους. Εσείς έχετε την εξουσία, η πολιτική. Προεξάρχουσα τη σημερινή κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, κύριε Λιάτσο, επειδή εγώ είμαι σε αυτά τα πάνελ, όταν κυβερνούσαμε, δεχόμουν αυτή την επίθεση. Και τώρα που δεν κυβερνάω, δέχομαι την ίδια επίθεση. Όχι, καθόλου επίθεση. Είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή, φταίμε για όλα τα προηγούμενα είναι χρόνια. Είναι αντιπολίτευση, ναι. Αλλά φταίμε και τώρα. Είπα, προεξάρχουσα τη κυβέρνηση. Φταίμε και τώρα. Είναι τρομερό. Είναι καταπληκτικό. Εάν δεν γυρίσουμε... λέω για εσά, λέω γενικώ. Εμίλια, αν γυρίσουμε και δούμε τις κυβερνήσεις από το 2010 και μετά,
Ενώ λέγαν όλες ότι η αφυγή είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν πήραν ούτε ένα μέτρο κατά της φοροδιαφυγής. Δεν αναδιοργάνωσαν τώρα, ούτε καν τις υπηρεσίες, τις οποίες είχαν διαλυθεί, ήρει στο εμπαρόδο, επί Υπουργείας Αλογοσκούφη. Μηδέν. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, κανένας. Ο Πέδωση μπορεί να πουλάει τηλεοπτικά. Αφήστε τώρα πουλάει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να πουλήσω. Ούτε πουλάω, ούτε αγοράζω. Ούτε τον εαυτό μου πουλάω, ούτε φιλοδοξίες πολιτικές έχω. Εσείς μπορεί να πουλάτε πολιτικά. Εσείς μπορεί να πουλάτε πραγμάτια πολιτική. Εγώ δεν πουλάω. Το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας είναι κάτι το οποίο έχει διαχρονική προϊστορία. Δεν δημιουργήθηκε τώρα. Και έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο που αδικεί προφανώς και την ποιότητα των προϊόντων που μπορούμε να έχουμε και την γεωργική παραγωγή μας, την κτηνοτροφία μας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε. Και είναι μεγάλο το διακύβευμα το πώς πραγματικά θα πάμε σε μια ανασυγκρότηση. Ποιο παραγωγικό μοντέλο θέλετε, κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε να μας πείτε. Βενεζουέλα, πρέπει να πούμε. Θέλει, κυρία Μανολά. Εντάξει, η Ευγένεια έχει τα όρια τη. Θέλω να πάω στην κυρία Μανολά, μήπως συμφωνήσετε. Πάμε στην κυρία Μανολά. Παρακαλώ, κύριε Μανολάκου. Κοιτάξτε, εκτός από τη φοροδιαφυγή... Να προσγειώσω λίγο όλους μας, ναι, να μας προσγειώσω, ναι, ναι. Γιατί ρίχνω ματιές εδώ στα πολλά μηνύματα και μας προσγειώνουν αυτά τα μηνύματα, κύριε Μανολάκου. Ζητούν συζητά ο κόσμος για το αύριο. Έτσι. Και κυρίως συζητά για την πραγματική ζωή. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Που έρχεται ο μήνας, φίλες και φίλοι, το ξέρετε καλύτερα από όλους. Και πάει 10 ο μήνας. Και δεν έχουμε μία να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα capital controls υπάρχουν. Παρά τις διαβεβαιώσεις υπουργών παραγόντων σε τράπεζες ότι τώρα φεύγει το capital, αύριο φεύγει το capital, μεθαύριο φεύγει το capital. Και η ζωή συνεχίζεται. Και δεν γίνεται κανένα. Και η ζωή συνεχίζεται. Αρθούμε, λοιπόν. Και δεν γίνεται κανένα λόγο γι' αυτό. Και δεν γίνεται και κανένα λόγο, όπω λέει ο πρόεδρο, γι' αυτό. Για την ίσπραξη των φόρων. Μάλιστα. Έτσι. Μπορεί, να μιλάμε, για τη φοροδιαφυγή, αλλά υπάρχει και η φοροαπαλλαγή. Ναι. Ας πούμε οι εφοπλιστές που έχουν κέρδη δισεκατομμύρια. Όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Δεν παράγουν εισόδημα στην Ελλάδα. Ναι, αλλά έχουν σημείο αναφοράς και έχουν όλο το νομικό πλαίσιο. Και έχουν όλο το νομικό πλαίσιο που είναι για αυτούς. Και στο νομικό πλαίσιο, λοιπόν, έχουμε τη φοροαπαλλαγή τους, ακόμα και για το φόρο κληρονομικότητας. Εσάς, αν το παιδί σας κληρονομήσει το σπίτι. Το σπίτι σας ή το σπίτι του χωριού από τον παππού θα πληρώσει φόρο κληρονομικότητας. Το παιδί του εφοπλιστή όταν κληρονομήσει τα καράβια δεν πληρώνει μία. Αν κληρονομήσει τη βίλα θα πληρώσει ή όχι. Λοιπόν, ρωτάω. Εάν κληρονομήσει τη βίλα θα πληρώσει ασφαλώς. Να σας πω, κύριε Λερτσογιάννη, μπορεί τη βίλα να την έχει δηλώσει στην επιχείρηση την εφοπλιστική. Κοιτάξτε, κύριε Μανολάκου, μην παρασύρεστε και κάνετε λαϊκισμό. Καθόλου. Παρασύρεστε χωρίς να θέλετε. Ξέρω, μια επιχείρηση σήμερα είναι καταστροφή για τις επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρο κληρονομιάς. Θα τις κλείνουμε τις επιχειρήσεις. Ναι, αλλά στο χωράφι βάζει έμφυα. Να μην βάλει έμφυα. Στο χωράφι, τι να κάνουμε. Να πιάσει τη φορά. Ουσία. Να πιάσει τη φορά διαφορετικά. Να μην βάλει έμφυα. Έρχομαι λοιπόν να καταστρέψουμε ό,τι στέκεται. Έρχομαι λοιπόν να πω ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται. Σαφώς. Οι εφοπλιστές πληρώσανε φόρους. Το εξευτελιστικό ποσό των 15 εκατομμύριων. Τόσο ήταν ο ειδικός φόρος στο κρασί, ο οποίος τελικά καταργήθηκε. Γιατί δεν ήταν... καταργήθηκε, πρόκειται να καταργήθηκε. Πρόκειται να καταργήθηκε. Έτσι είπε ο αρμόδιος υπουργός. Ναι, καλά, έχω ακούσει πάρα πολλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι το κουαρτέτο όταν θα έρθει δεν θα του πει «Οπ, τι πας να κάνεις εκεί». Άμα υπογράψεις το κουαρτέτο, θα καταργήθηκε. Σε αυτά που μας περιμένουν και που γι' αυτά έχει αγωνία ο κόσμος. Ναι, ναι. Είναι η τρίτη αξιολόγηση. Σημαίνει αυτό, για εξηγήστε μας. Η τρίτη αξιολόγηση, λοιπόν, σημαίνει συρρήκνωμα ή πετσόκωμα ειδικών προνοιακών επιδομάτων. Επίδομα αναπηρίας, επίδομα προστάτευτου παιδιού. Να δείτε πόση απανθρωπιά υπάρχει. Μείωση του επιδόματος θέρμανσης, μείωση του ΕΚΑΣ, δηλαδή στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και βεβαίως συνοδεύονται με μέτρα αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου και του δικαιώματος στην απεργία, δηλαδή δεν θα μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε ούτε γιατί δεν μας πληρώνουν ενώ δουλεύουμε.
ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όλη η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και βεβαίως όλη αυτή η σκληρή αντιλαϊκή πολιτική κλειδώνει με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2018-2021 για πλεώνασμα 3,5% που σημαίνει για να εξυπηρετηθεί αυτό και το κρατικό χρέος θα ματώσουν λαϊκά νοικοκυριά. Αυτή είναι η κατάσταση. Συνεπώς δεν πρέπει να την ανεχτούμε. Και απ' την άλλη η κυβέρνηση τι διαφημίζει? Διαφημίζει τα συσίτια. Βεβαίως, όταν η πολιτική της εξοντώνει το λαϊκό κόσμο, διαφημίζει το ψίχουλο του συσίτιου. Διαφορετικά, τα συσίτια θα πρέπει να εξαφανιστούν, όχι να διαφημίζονται. Τώρα και έντονα. Αυτή είναι η ουσία. Και να φορολογείται πραγματικά τα κέρδη του κεφαλαίου, αν θέλετε να βρείτε λεφτά. Αλλά τα λεφτά, ακόμα και τη ρύθμιση για το χρέος, γιατί το θέλετε? Για να εξοικονομήσετε πόρους, να χρηματοδοτήσετε και πάλι το κεφάλαιο. Στον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίσατε, τι κάνετε? Μπουκώνετε το κεφάλαιο με χρήμα ενισχύσεις, του δίνετε φοροαπαλλαγές για 7 χρόνια, τους πληρώνετε το leasing, τους πληρώνετε τσάμπα δουλειά. Εντάξει, και από πάνω... Και από πάνω διαφημίζετε ότι κάνετε αναπτυξιακή πολιτική. Κύριε Μανολάκο, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Όχι, για να πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αλλιώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας αν δεν γίνουν επενδύσεις. Θέσεις εργασίας. Απλή ερώτηση. Θέσεις εργασίας θα μπορούν να γίνουν αν αναπτύξουμε ακριβώς τους κλάδους που έχουμε πλεονέκτημα. Και ποιος θα επενδύσει? Ξέρετε ότι ποιος θα επενδύσει? Τα κεφάλαια που θα βρεθούν να επενδυθούν. Ναι, υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Τι? Ακούστε με. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης κλείνει. Από πού τα παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός? Από τους φόρους δεν τα παίρνει? Εισάγουμε ζάχαρη. Γιατί συμφέρει ορισμένα μονοπόλια. Θέλω να πω λοιπόν ότι και η αγωνία της Νέας Δημοκρατίας για τον κόσμο είναι πλαστή. Διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους δεν υπάρχουν. Το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη η Νέα Δημοκρατία την κατήργησε. 11 μειώσεις πέρασε στις συντάξεις. 12. Και συνέχισε ακόμα πιο ορμητικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις ευέλικτες μορφές εργασίας και ουσιαστικά το ξεκίνημα κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων από τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, αντιπαράθεση είναι κάλπικη και οι αντιπαραθέσεις δεν γίνονται για τα ουσιαστικά ζητήματα που καίνε τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν καίνε, ας πούμε, γιατί το επίδομα ανεργίας δεν μοιράζεται σε όλους. Δεν γίνεται αντιπαράθεση για τις περικοπές στην παιδεία και στην υγεία και στην περιοχή. Κυρία Μανολάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Αλλά η μείωση των φόρων που επικαλείται είναι μείωση για τους επιχειρηματίες, όχι για τον απλό κόσμο. Το είπα τόσο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην έκθεση, λέει, της Θεσσαλονίκης και θα ζητήσει πάλι εκλογές. Πρέπει να φύγει, λέει, ο Τσίπρας κτλ. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το αίτημα που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση σημερινή και να πάμε σε άλλα, να αποφασίσει ο λαός ποια κυβέρνηση πρέπει να έρθει? Συμφωνείτε με αυτό το αίτημα εσείς? Εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει αποφασιστικά να δείξει τη δύναμή του, γιατί μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει, αν και λαιλατείται η ζωή του και το εισόδημά του. Πώς το εννοείται αυτό, να δείξει τη δύναμή του δηλαδή? Να διαδηλώνει αυτό εννοείται, να αντιστέκεται? Δεν είναι μόνο... Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Στις 9 Σεπτέμβρη τα συνδικάτα, οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ οργανώνουν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση και διατρανώνουν τι? Ότι δεν δέχονται καμία περικοπή στη ζωή τους και να ζήσουν μέσα στη μιζέρια και τη φτώχεια. Αυτοί πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότεροι και να διεκδικήσουν όχι απλά να μην μειωθούν παραπέρα οι μισθοί, οι συντάξεις και τα διάφορα επιδόματα, αλλά να διεκδικήσουν πραγματικά την εξουσία και η οικονομία που θα είναι στο όφελός τους. Και τότε να ξέρετε ότι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής τότε θα δώσει όχι μόνο ανάπτυξη νέων κλάδων και της οικονομίας σε όφελος του
του λαού, αλλά στην κυριολεξία θα συρρυκνώσει την ανεργία και θα βγάλει στην ανεργία τους εκμεταλλευτές μας, τους καπιταλιστές που στην κυριολεξία πίνουν τον κόπο και τον υδρότα του λαού και ευχαριστώ τα κόμματά πολύ. Του. Κυρία Μανολάκο, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 12 λεπτά για να δείξει το ρολόι 2. Άρα τελειώνει η εκπομπή. Θα ξεκινήσω τον κύριο Τσαγκάρη, κύριε Λησογιάννη, και θα κλείσουμε εσάς. Συμφωνείτε? Γιατί να διαφωνήσω. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Τσαγκάρη. Μου τρώτε ένα γύρο όμως. Όχι, δεν σας έφαγα, γιατί διακόπτατε και την κυρία Σημακοπούλου διαρκώς και εύστοχα και την κυρία Μανολάκου. Ήσασταν δηλαδή. Όχι, απλώς θα ήθελα. Πολύ επιθετικό σήμερα. Μόνο για τη ζάχαρη θα ήθελα να πω στην κυρία Μανολάκου ότι το εργοστάσιο το κρατικό των Σερών, για παράδειγμα, γιατί κλείνω επειδή είναι κρατικά τα εργοστάσια και η διαχείριση ήταν να μην πω τι. Το παίρνει μια ιδιωτική επιχείρηση τώρα, ένα ιδιώτη εκεί ντόπιο. Και το εργοστάσιο, ας πούμε, αρχίζει να γίνεται κερδοφόρο. Σαν παράδειγμα, δεν είναι το κρατικό ντε. Τα δίνει το κρατικό ντε και καλά. Έχει αποδειχθεί ότι το κρατικό το πληρώνουμε. Το κρατικό το πληρώνουμε οι φορολογούμενοι. Όπως και οι συνεταιρισμοί και διάφορα κρατικά εργοστάσια ήταν χώροι διαφθοράς. Ναι. Έτσι κατήντησαν. Ναι, βεβαίως. Έτσι τα κατήντησαν. Το αστικό κράτος τα ξεφτύλισαν όλα. Είναι υπέρ του κεφαλαίου. Τα ξεφτύλισαν όλα. Πάμε παρακάτω. Κύριε Γιώργο Τρουλάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τονίζεται στο mail που στείλατε, όπως πάντα, ελευθερία του λόγου. Σχετικά, λέει, με τα capital controls και τις αναλήψεις στην Ελλάδα, σας παραθέτω, λέει, ένα quiz. Αναβδομάδα 4-20 επί 52 μας κάνει 21-8-40. Ανά 15ήμερο 8-40 επί 24 μας κάνει 20-160. Ανά μήνα 1800 επί 24 μας κάνει 21-600. Άρα πιο λίγα στο σύνολο από ό,τι όταν άρχισαν οι έλεγχοι. Μάλλον μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Είναι ο φίλος μας ο κύριος Τρουλάκος από την πανέμορφη Ρόδο. Κύριε Τσαγκάρη, έχετε το λόγο. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά να πει κανείς όταν υπάρχουν προβληματισμοί για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Ιταλία με τον Πέπε Γκρίλο. Υπάρχει προβληματισμός στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο το χτύπημα του Brexit και αυτό θα φέρει κάποιες εξελίξεις, πιστεύω, μετά τις γερμανικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά, είναι ο μήνας που έρχεται, ο μήνας της ΔΕΘ. Θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς, ιδίως τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη. Εύχομαι να ακούσουμε κάτι, όχι με ορίζοντα το 2060. Η ελληνική κοινωνία έχει μεγάλα προβλήματα, είναι ταλαιπωρημένη 7 χρόνια τώρα και η χώρα κινδυνεύει από ερήμωση και μαρασμό. Εγώ αυτό πιστεύω, κύριε Λιάτσο. Χρειάζονται αποφασιστικά βήματα και χρειάζεται μια ενεργώς ελληνική πολιτική για να μπορέσει να λυθεί αυτή η μεγάλη περιπέτεια στην οποία ευχαριστώ έχουμε βλέξει. Ευχαριστώ πολύ, Δευτέρη μου. Κύριε Τσαγκάρη, βλέπετε τι γίνεται. Τα βλέπω γιατί ξέρετε πόσο αγωνία έχει ο κόσμος και πόσο αγωνία πόνο εκεί. Έχει ο κόσμος. Τεράστια αγωνία. Γιατί πολλές φορές και εμείς με πρώτον εμένα βερμπαλίζουμε κτλ. Και αφήνουμε αυτά τα πραγματικά τα οποία. Ευχαριστώ, κύριε Καλοκαιρινέ. Είναι αποκαλυπτικό το πλάνο που κάνετε. Και δεν μπαίνουμε καθημερινά να κάνουμε κριτική στην πολύ κακή κατάσταση που κάνουμε βρίσκεται, κάθε μέρα κριτική, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια. Εντάξτε, έχουμε πολλές φορές πει και για τη φορολογία εισοδήματος, ναι, που στην ελεύθερη επαγγελματία σήμερα είναι δημευτική. Η φοροδιαφυγή είναι πλέον ο δρόμος επιβίωσης. Δεν είναι πώς το λένε, κάτι το οποίο κανείς βεβαίως το κατακρίνει, αλλά όταν στο κατοστάρικο έρχεται κάποιος να σου πάρει τα 85 ευρώ, όταν με την προκαταβολή στο κατοστάρικο πρέπει να βρεις 110 ευρώ εσύ για να επιβιώσεις, αντιλαμβάνεστε, είναι αδιέξοδο. Στον έμφυα, εάν πάρουμε τον μεγαλοκαπιταλιστή, τον εισοδηματία, όταν σήμερα έχει μία μονάδα έμφυα και έχει και μία μισή μονάδα φόρο εισοδήματος, μια απόδοση 3%, κύριε Ελιάτσο, είναι μηδέν η απόδοση ενός ακινήτου. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί. Μάλιστα. Δεν έχουν άλλη λύση. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Δύο πράγματα θέλω να πω και πάμε στον κύριο Τσοβόλα. Ότι είναι πιθανή συνάντηση Τραμπ-Τσίπρα τον Οκτώβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λευκό Οίκο ή σε κάποιο διεθνές φόρουμ. Αυτό το διαψεύδει το Μαξίμου επισήμως. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές παραδέχονται. Ευχαριστώ, κύριε Καλοκαιρινέ, και τον κύριο Κουτσικόνα που το ετοίμασε τη φωτογραφία.
Παραδέχονται ότι υπάρχουν επικοινωνίες και ανοιχτός διάβλος ανάμεσα στις δύο πλευρές και δεν αποκλείουν μάλιστα να υπάρξει κατηδίαν συνάντηση των δύο ανδρών ακόμα στο φθινόπωρο. Και κάτι, ακούστε κύριε Τσοβόλο, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εμβάσματα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έστειλαν οι μετανάστες που ζουν στη Γερμανία, συνολικά όχι Έλληνες, από όλα τα κοινά, στις οικογένειές τους το 2016. 4,2 δις ευρώ εμβάσματα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Μάλιστα. Πείτε και ό,τι θέλετε, γιατί κλείνουμε την εκπομπή. Η άκρητη ιδιωτικοποίηση των πάντων και μάλιστα χωρίς να είναι ενταγμένη σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό παραγωγικό πρόγραμμα, κατά την άποψή μου είναι λάθος. Άλλωστε το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε δεκαετίες πριν το 1975, όπου όλες αυτές οι επιχειρήσεις που λέμε τώρα θα μας λύσουν το οικονομικό πρόβλημα αν πάνε σε ιδιώτες, έγιναν κρατικές επί Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μακαρίτη Καραμαλή. Η Ολυμπιακή το 1975, αν θυμίστε, η Εμπορική Τράπεζα, η Ιωνική Τράπεζα, τα Ναυπηγεία και ούτω καθεξής. Άρα, και μάλιστα γιατί σωστά τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί όλοι αυτοί επειδή ήταν κρατικοδίαιτοι, όπως υπόθηκε, ξέροντας ότι το 1981 θα μπούμε στην ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να βγάλουν χρήματα από την τσέπη, να εξυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις, να γίνουν ανταγωνιστικοί στις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Και είπανε όχι. Το μοντέλο αυτό που οδήγησε το 1977, γιατί τα ξεχνάμε αυτά, σε παρατεταμένη ύφεση επί τέσσερα συνεχή χρόνια μέχρι το 81. Άρα το μοντέλο αυτό είναι δοκιμασμένο από το παρελθόν επί δεκαετίες και αποτυχημένο. Δεύτερο, άρα χρειάζεται κατά την άποψή μου μεικτή οικονομία, δημόσιους τομέας αλλά περιορισμένους όχι σε εμπορικές δραστηριότητες, σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ώστε να εξυπηρετήσει και τον ιδιωτικό τομέα, τον υγιή και τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά παράλληλα να ασκείται μέσα από αυτόν τον περιορισμένο δημόσιο τομέα, να ασκείται γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική που θα συμβάλλει και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Δεύτερον, είναι σαφές αυτό που είπε ο κ. Τσαγκάρης. Είναι διεθνής κανόνας και διεθνής πρακτική. Σε περίοδο κρίσης, όταν αυξάνεις τους φορολογικούς συντελεστές, δεν αυξάνεις ανάλογα τα έσοδα του δημοσίου. Αυξάνεις τη φοροδιαφυγή προκειμένου να επιβιώσει ο κάθε ένας, είτε επαγγελματίας, είτε φυσικό δηλαδή. Πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ασφαλώς. Αυτό γίνεται. Τώρα, έλεγα πριν στο διάλειμμα, επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι. Όταν έχεις φόρο εισοδήματος 45%, συν 24% ΦΠΑ 69%. Συν 10 εισφορά αλληλεγγύης. Συν 10 εισφορά αλληλεγγύης 79%. Συν 28 να σας βάλω εγώ, με τον νόμο Κατρόκαλο, 79. Πάνω από 100 είσαι μετά. Πάνω από 100. Φτάνεις, γιατί δεν πάτε στην Ήπειρο. Γιατί δεν το κλείνετε το γραφείο, πάτε στην Ήπειρο τότε πάνω. Πω, να μείνετε στην Ήπειρο, να τελειώσει η πλάκα. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Δεν τολμάω να σας πω παραδείγματα πολλά. Ως επαγγελματίας και άλλο. Έτσι είναι, πρόεδρε. Ξέρετε πόσοι δικηγόροι έχουν παραδώσει τις άδειες. Ρωτήστε το δικηγορικό σύλλογο πόσες χιλιάδες δικηγόροι έχουν παραδώσει. Και πείτε και το χειρότερο να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, ότι θα έρθει ο πελάτης και παρακαλάει. Μην κόψεις απόδειξη να μου κάνεις μια καλύτερη δεύτερο, τιμή. Τρίτο. Δεν το κάνει ο επαγγελματίας αυτό. Πρακτικά πράγματα. Ναι, αυτό που θέλουν και πράγματι και οι ακροατές, αυτό τους ενδιαφέρει. Γιατί οι άνθρωποι πνίγονται αυτές τις μέρες. Πληρώνουν συνέχεια, κάθε μήνα φόρους. Τρίτον, πώς είναι δυνατόν να έχεις ανάπτυξη όταν υπάρχουν τα capital control, όπως είπατε, έτσι. Οι τράπεζες δάνεια δεν δίνουν. Δεν δίνουν δάνεια. Τίποτα. Τρίτον, φορολογία σε αυτό το μέγεθος που ανέφερα πριν. Και παράλληλα, ένα κλίμα ανασφάλειας, γενικότερης ανασφάλειας. Πληστηριασμοί. Είστε διακεκριμένος νομικός. Ηλεκτρονική πληστηριασμή, ξέρετε τι έχει να γίνει το Σεπτέμβριο. Εμένα θα πείτε. Το έλα να δεις. Εμένα θα πείτε. Θα γίνει. Μα η τροποποίηση, κύριε Λιάζο, κακομοίρας, για να μην πω τίποτα άλλο. Δεν έγινε η αλλαγή του κώδικα, του κώδικα πολιτικής δικονομίας για να διευκολυνθούν οι πληστηριασμοί των τραπεζών,
όπου μπήκανε τράπεζες πριν από τους εργαζόμενους, από τους μισθούς κλπ. Και καλά οι εργαζόμενοι, το δημόσιο. Και το δημόσιο. Ο φόρος. Πρώτα οι τράπεζες, για να αποδειχθεί για πολλωστή φορά ότι είμαστε Ευρώπη των τραπεζών και όχι των λαών και των πολιτών. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή δεν πρέπει να τα λέμε. Άρα, αν δεν αλλάξει η φορολογία, αν δεν βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη και αν δεν προχωρήσουμε σε επενδύσεις που θα φέρουν απασχόληση με κοινωνική προστασία, μην περιμένουμε ανάπτυξη που να δίνει προοπτική στην ελληνική κοινωνία, στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ Διότι πολύ. Όταν έχουμε το 48% τώρα των νέων ανθρώπων μέχρι 25 ετών ανέργους, όταν βγήκαν τα στοιχεία πριν από 3-4 μήνες και 120.000 νέοι άνθρωποι παίρνουν το μήνα 100 ευρώ, αυτά τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Η κυρία Άννη λέει, κύριε Τσοβόλα, σε μένα το λέει, ναι, να σας καλέσω πολύ σύντομα για να έχουμε ένα τετ-α-τετ, λέει, δύο. Θα το κάνουμε. Να σας τα πω όλα και να μας τα πείτε εσείς όπως ξέρετε να τα λέτε. Διότι εγώ έχω συνηθίσει με στοιχεία, στοιχεία και συγκεκριμένα. Πρώτη προτεραιότητα, η πρόταση δική μου, πρωτογενής τομέα της οικονομίας. Αντί να τον διαλύουμε, τον έχουμε διαλύσει στα πλαίσια μιας αρρωστημένης πολιτικής και σκόπιμης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε ότι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πρόορη συντάξη αγροτών για να μειωθεί ο αγροτικός πληθυσμός, να θάβονται τα προϊόντα και να παίρνουν επιδοτήσεις. Τώρα τα έχουν ξεχάσει. Τα έχουν ξεχάσει τώρα. Και λέει, πώς παίρνουν, η ίδια η Ευρώπη λέει, στην Ελλάδα δίνονται πρόορη συντάξεις. Με αυτή τις επέβαλαν. Πρόεδρε, είμαι εκτός χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω χρόνο, κύριε Παπαδόπουλε, καθόλου. Μόνο ένα μήνυμα. Μία φράση, πείτε τη. Κοιτάξτε, υπάρχει ελπίδα. Η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Μίλησε για προτεραιότητες και ο πρόεδρος και ο κ. Τσαγκάρης. Η πρώτη, νομίζω, προτεραιότητά μας είναι να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας που είναι πρικισμένο. Ευτύχημα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα και τέχνες να ξέρουν τα νέα παιδιά και σπουδές να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές. Ένα πολύ μεγάλο δυναμικό μας αναγκαστικά οδηγείται σε μετανάστευση. Όμως ένας σχεδιασμός που θα αξιοποιεί και τον πρωτογενή τομέα, θα κάνουμε την παραγωγή μας ανασυγκρότηση, θα έχουμε ένα δίκαιο σύστημα εσόδων αλλά και δαπανών, να μπορούμε πραγματικά να νοικοκυρέψουμε τον τόπο μας. Υπάρχει ελπίδα. Εγώ για θεωρώ. Για τον κάθε χρόνο και κοιτάξτε εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε λίγο, θεωρώ ότι αν παράλληλα. Έχει δίκιο, κύριε Μανολάκου. Είμαστε από τις χώρες που δίνουμε τα περισσότερα λεφτά στον ΝΑΤΟ. Κάνουμε όλοι μας ό,τι μπορούμε ώστε μάλιστα, παράλληλα με την αλλαγή στην Ελλάδα να έχουμε μια άλλη εξέλιξη και στην Ενωμένη Ευρώπη, πηγαίνοντας στη λογική να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να κάνουμε, εμβαθύνοντας τη λογική των δικαιωμάτων, της ποιότητας ζωής σε αυτή την Ενωμένη Ευρώπη, μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια εξέλιξη πολύ, που να μας ταιριάζει. Κυρία Σημακοπούλου, θέλετε να πείτε μια φράση και κλείνουμε. Θέλω να πω απλώς καλό αγώνα σε όλους, γιατί τώρα είναι φάση αγώνα για την επιβίωση, έχει τερματίσει όλο αυτό. Δεν θα πάμε μπροστά ούτε ακούγοντας πολιτικές κραυγές, ούτε με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ο κόσμος πρέπει μέσα στον αγώνα να επικεντρωθεί, στο να ακούσει την ουσία, τις προτάσεις, τη σοβαρότητα, την ειλικρίνεια. Αυτά θα μας πάνε παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μανολάκου. Ελπίδα υπάρχει μόνο στην αγωνιστική απάντηση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Η κυβέρνηση και το κεφάλαιο έχουν το δικό του σχέδιο εξόντωσης του λαού, αλλά και ο λαός πρέπει να οργανώσει το δικό του σχέδιο ρήξης και αντεπίθεσης. Να είστε καλά. Θανάση, έχουμε κλείσει. Μία κουβέντα. Σήμερα τα πες όλα. Μία κουβέντα μόνο. Μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις. Και στην Ελλάδα, κύριε, και στην κύριε Ευρώπη. Χαράλαμπελ, μαζί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς, κυρία Τσάγκα από Ξάνθη, και εσάς, κύριε Τζανετόπουλε, και εσάς, κύριε Τάσο από Ραφίνα, και κυρία Κατερίνα από Γέρακα, και τον κύριο Γιάννη από το Μήλο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, τον κύριο Στέριο Παράσχο από την ωραία Πέλα, και τον κύριο Θανάση, και τον κύριο, δεν το βγάζω καλά το επίθετο, Δερκαλάκη, και την κυρία Έφη, τη φίλη μου από την Πάτρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και την κυρία Ευαγγελία, και τον κύριο Ηλία,
και τον κύριο Δημόπουλο από την Αργυρούπολη και τον κύριο Θεόδωρο και τον κύριο Καπελακανίδη από τη Θεσσαλονίκη μας και την κυρία Αθηνά από τον Πειραιά, το φίλο μας τον κύριο Μπάμπη από τη Νέα Σμύρνη, τον κύριο Ζαχαρία από την Αθήνα, την κυρία Ελευθερία από τα Άνω Πατήσια. Είμαι πολύ εκτός χρόνου. Αισθάνομαι πολύ ευγνώμων, φίλες και φίλοι, για τη συγκλονιστική υποδοχή που κάνατε στην εκπομπή. Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Θα προσπαθούμε να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν και να αναζητούμε τις αλήθειες. Εμείς εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει, δημόσιες σχέσεις δεν κάνουμε. Λάθη, εγώ κάνω πάρα πολλά. Αλλά δημόσιες σχέσεις και τα διάφορα άλλα τα κόλπα που γίνονται από το συνάφι μας, δεν θα τα βρείτε σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Τσοβόλα, τον κύριο Παπαδόπουλο, την κυρία Σιμακοπούλου, την κυρία Μανολάκου και τον κύριο Λιτσογιάννη. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Contra News έχει πολύ μεγάλο πρώτο θέμα αύριο. Ύποπτες διαπλοκές τραπεζικών στελεχών με ξένους γήπες για τα κόκκινα δάνεια. Δίνουμε ραντεβού για τις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη, καλή σεζόν. Καλή σας νύχτα.